πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Και πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με τον χορό. Έχει να κάνει με το swing. Το swing είναι ένας χορός που έχει γίνει μόδα. Έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το κέφι, είναι η απέναντι πλευρά της μιζέριας και μάλιστα μόδα είναι και πάρα πολλά πάρτι που έχουν να κάνουν με το swing. Η Έλενα Καρανάτση πήγε, βρήκε και δείτε εικόνα, δείτε χορό και θα το ευχαριστηθείτε. Όχι, πες τώρα, δεν σου έρχεται να σηκωθείς και να χορέψεις ή να πας στο πάρτι. Η swing μουσική που ξεπίδησε από τη jazz και το lindy hop, ο αυθεντικός χορός που τη συνοδεύει, κάνουν θράψη σε όλη την Ελλάδα, εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια. Άλλη μία vintage λατρεία που έγινε της μόδας ή μήπως ένα μονοπάτι που σε βγάζει σε ξέφωτο χαράς. Έχω δει ανθρώπους να ανθίζουν, να ανοίγονται, να αλλάζουν παρουσιαστικό, να κάνουν παρέες, ενίοτε δημιουργούνται και σχέσεις, γάμοι, έχουμε δει πάρα πολλά να συμβαίνουν. Αλλά σίγουρα γίνονται πιο εξωστρεφείς, πιο ανοιχτοί, πιο ομιλητικοί, πιο γελαστοί. Αυτό το έχω δει, το έχω παρατηρήσει πολύ έντονα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που μου λένε οι περισσότεροι όταν έρχονται για πρώτη φορά σε κάποιο πάρτι και δεν έχουν ξαναβρεθεί, αυτό που παρατηρούν όλοι είναι το χαμόγελο. Το χαμόγελο, μπαίνεις δηλαδή σε ένα χώρο και τους βλέπεις όλους με ένα τεράστιο χαμόγελο να περνάνε καλά. Και νομίζω ότι αυτό είναι που σε κάνει να το αγαπάς τόσο πολύ. Το ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το μοιραστείς μαζί με κάποιον άλλον, δηλαδή ότι χορεύεις μαζί με τον παρτενέρ σου και επίσης μπορείς να βγεις ένα βράδυ και να πας και να χορέψεις από να βγεις και να πας να πιείς ένα ποτό σου και ένα ποτό και να κάθεσαι στο μπαρ. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ωραίο σαν τρόπο ζωής. Δηλαδή, νομίζω σου αλλάζει τη ζωή. Αυτό που έχω να πω για μένα τουλάχιστον είναι ότι μου προσφέρει απίστευτη χαρά. Δεν ξέρω, όταν χορεύω, έχω ένα μόνιμο ζωγραφισμένο χαμόγελο στο πρόσωπό μου και δεν φεύγει με τίποτα. Και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχει λειτουργήσει και ίσως όχι μόνο για μένα, αλλά για πολύ κόσμο και ως ένα είδος ψυχοθεραπείας. Και γιατί η έκρηξή του, τουλάχιστον στην Ελλάδα, σημειώθηκε μέσα στην κορύφωση της κρίσης, που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Που η ηλικιακή κατηγορία την οποία αφορά κυρίως ήταν αυτή που είχε πληγεί περισσότερο. Και αν παρατηρήσετε και αν κάνουμε ποτέ κάποια έρευνα γι' αυτό, θα δούμε ότι ήταν και αυτοί που ασχολήθηκαν περισσότερο με το swing. Όταν μπαίνεις λοιπόν σε μια κοινότητα με τόσο πολύ κόσμο, σε ένα πάρτι, που τους βλέπεις όλους χαρούμενους, ευδιάθετους, έτοιμους να ανταλλάξουν κουβέντες ένας με τον άλλον, έτοιμους να χορέψουν μαζί, δεν γίνεται να μείνεις πεσμένος ψυχολογικά. Απλοί βηματισμοί αλλά και ενέαιριες φιγούρες, αυτοσχεδιασμοί και εντυπωσιακές χορογραφίες στην Ελλάδα σήμερα αναβιώνουν το Σικάγο του 30 και του 40, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και μια δυναμική εξέλιξη του είδους σχεδόν έναν αιώνα μετά τους πρώτους Αφροαμερικανούς που κουνήθηκαν στους ρυθμούς της swing. Και δεν υπάρχει μόνο ένα πάρτι τη εβδομάδα, υπάρχουν αρκετά πάρτι. Σχεδόν κάθε μέρα έχεις μια επιλογή να πας κάπου. Και το χορευτικό επίπεδο των μαθητών, δηλαδή του κόσμου που χορεύει, που πάει στα πάρτι. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι τώρα σε σχέση με πριν 10 χρόνια που ξεκίνησε, τώρα θα πας στα πάρτι, θα δεις πολλούς καλούς χορευτές. Ήμουν σίγουρη για την επιτυχία του πρώτον. Γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χορός, πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ χαρούμενος. Στους Έλληνες αρέσει το swing, έπαιζε σε κάποιους σταθμούς swing ή ακόμα και electro swing. Ήμουν σίγουρη ότι έχει τα σωστά συστατικά για να πιάσει. Και κάτι χρήσιμο για το τέλος, για όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τον κόσμο της εν Ελλάδη swing, υπάρχει το σχετικό site που δημιούργησαν η Ιφηγένεια και ο Γιώργος, το Swing in Greece, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Ήθελα να βγάλω την πληροφορία έξω από τα social media, να υπάρχει γενικώς στο ίντερνετ, σε ένα website, συγκεντρώνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που είναι ετερόκλητες μεταξύ τους, δηλαδή από το πότε γίνονται τα πάρτι και πού, μέχρι που μπορείς να μάθεις και swing και rock and roll. Κύριε Βαλτινέ, χορεύετε swing? θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά χορεύω φέτος swing στο κάθε τρίτη με το Μόρι.